Κύριε συνάδελφε, αναδεικνύεται με την ερώτησή σας ένα υπαρκτό πρόβλημα. Πράγματι, μετά από διασταυρώσεις που έγιναν από την φορολογική διοίκηση, προέκυψε το εξής πρόβλημα. Ένα μεγάλο ποσοστό αναδρομικών συντάξεων εισπράχθηκαν το έτος 2013 από τους δικαιούχους, οι οποίοι όμως δεν συμπεριέλαβαν τα συγκεκριμένα ποσά στη φορολογική τους δήλωση. Για το λόγο αυτό η ΑΔΕ, μετά από διασταυρώσεις, προέβη στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει βεβαίως να επισημάνω ότι η φορολογική διοίκηση προχώρησε σε μείωση ποσοστού 20% στο σύνολο των αναδρομικών εισοδημάτων. Και αυτό σε εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει μείωση 20% όταν τα αναδρομικά συμπεριλαμβάνονται για να φορολογηθούν σε ένα έτος και δεν επιμερίζονται στα έτη που ανάγονται. Μεταξύ των εκαθαρίσεων που έγιναν, προέκυψαν και ορισμένες πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα αυτά είχαν συμπεριληφθεί από τους φορολογουμένους σε δηλώσεις που είχαν υποβάλει. Αυτονόητα τέτοιες περιπτώσεις θα διορθωθούν από τη φορολογική διοίκηση. Το ζητούμενο όμως είναι τέτοια λάθη να διορθωθούν με μια άμεση διαδικασία που διευκολύνει τον πολίτη. Η βούληση του Υπουργείου Οικονομικών, κύριε συνάδελφε, είναι να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Βεβαίως, οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Το ζητούμενο όμως για εμάς είναι η πολιτεία να δώσει μια συνολική λύση. Και η λύση αυτή θα δοθεί με την κατάθεση άμεσα νομοθετικής ρύθμισης που θα αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο του κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Η λύση που έχει προκριθεί είναι η θεσμοθέτηση ειδικής διοικητικής διαδικασίας για την ακύρωση ή την τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου από την ίδια την υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη. Η διαδικασία αυτή έλειπε από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα ακόμα και για προφανή λάθη που αποδεικνύονται χωρίς να χρειάζεται έλεγχος, να χρειάζεται ο πολίτης να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή και να επιβαρύνεται και ο ίδιος και η αρμόδια διεύθυνση επίλυσης διαφορών της ΑΔΕ. Εισάγουμε συνεπώς μια συνολική λύση για τη διευκόλυνση του πολίτη και προβλέπουμε ότι η λύση αυτή θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση των αναδρομικών. Μέσω της νέας διαδικασίας θα αντιμετωπιστεί μια ακόμη κατηγορία περιπτώσεων, αφορά τους συμπολίτες μας που έλαβαν για πρώτη φορά τους σύνταξη καθυστερημένα σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που ανάγονται τα σχετικά ποσά. Η νέα διαδικασία θα δώσει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν ήδη, σε διορθωτική παρέμβαση, με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις αρμόδιες ΔΟΗ, για να διασφαλιστεί η φορολόγηση των σχετικών ποσών στη χρήση, στην οποία πράγματι ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος το οποίο εισπράχθηκαν. Για το ακριβές περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης που θα φέρουμε προς ψήφιση, θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτερολογία μου.